Αγαπητή μου, καλημέρα σας από το κέντρο της Ραφίνας, από το στούντιο του Ραφίνα Πικερμινιούς εδώ στην Κυπριών Αγωνιστών. Μια ηλιόλουστη Κυριακή, καραντίνας, που λέω λόγος γιατί έκανα μισή ώρα να έρθω το Πικέρμι, γι' αυτό αργήσαμε λίγα να βγούμε. Έχουμε τη μεγάλη και χαρά και τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τον πρώην δήμαρχο Ραφίνας Πικερμινιού, τον Βασίλη τον Πιστικίδη. Τι κάνετε, κύριε Πιστικίδη, τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που χαλάτε αυτές τις ώρες της Κυριακής, τις πολύτιμες για εσάς και την οικογένειά σας. Εντάξει, είναι η υποχρέωσή μας μέσα στις όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε σαν Δημοτική Σύμβουλη. Και ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε, γιατί δεν έχετε ξαναμιλήσει κάπου αλλού από τον Ιούλιο του 2019. Δεν έχει τύχει, ναι. Και δεν μιλάει και συχνά. Ναι. Γενικά, όχι τώρα, όλα τα χρόνια, όποιος παρακολουθεί τον, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, ενασχόλησης με τα κοινά, ναι, και προσφορά στον τόπο σας, αλλά γνωρίζουν ότι γενικώς δεν μιλάτε συχνά και έχετε να μιλήσετε, μιλάτε πάντα, προσέχετε όταν έχετε κάτι να πείτε. Κοιτάξτε, κυρία Μάρκου, ο καθένας επιλέγει τις στιγμές στις οποίες μιλάει και βέβαια εφόσον έχει κάτι να πει ή κάτι καινούριο να προσθέσει, ώστε, και μιλάω πάντοτε πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα το Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, ή να βάλει ένα λιθαράκι όπου να πατήσουμε και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, αυτό πιστεύω ότι είναι και το σημαντικό. Υπάρχουν και άλλου είδους τρόποι να κάνει κανείς τοπική πολιτική. Νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και αυτούς τους άλλους τρόπους, τους οποίους εγώ τουλάχιστον δεν τους ακολουθώ. Επιλέγετε το δικό σας τρόπο και ο κόσμος νομίζω βλέπει, κρίνει και καταλαβαίνει. Καλωσορίζω και την Βυργινία τη Μάρκο, τη συνεργάτη μου εδώ από το Μαραθώνα. Καλημέρα σας. Η Βυργινία είναι τη σειρά ετών, κάνει τη δουλειά αυτή. Εντάξει, ας μην τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Βυργινία, για την παρουσία σου εδώ και για τις πρόπορτες ικανότητες στην συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ, γιατί έως τώρα συνεργασία μας και όπως τα ακούσματα που έχω είναι ότι έχουμε καλή χημεία, ότι πάει πολύ καλά ήδη από τις πρώτες, αυτές είναι η τρίτη εκπομπή μόνο που έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλή συνέχεια, πιστεύω ότι είναι κάτι που ήρθε για να μείνει και είναι κάτι πρωτοποριακό, όπως είπαμε από την αρχή, είναι η σύγχρονη εποχή, συμβαδίζουμε μαζί, συμβαδίζουμε με την τεχνολογία και νομίζω ότι πρέπει, χωρίς να ευλογάμε τα γένια μας, αλλά πρέπει να το πούμε και πρέπει να το πεις εσύ που έχεις και στοιχεία που το παρακολουθείς, έτσι, ότι η τελευταία, η προηγούμενη... Άρα έχουμε κάνει δύο εκπομπές, λοιπόν. Η πρώτη ήταν με τον Μάνο τον Γεωργάτο, τον πρόεδρο της ΚΕΔΜΑ. Της ΚΕΔΜΑ και τον... Ναι. Και η δεύτερη ήταν με τον Ευάγγελο τον Κυπαρίστο, τον αντιδήμαρχο του Δήμου Μαραθώνος, η οποία εκπομπή, παιδιά, μέχρι στιγμής έχει κοντεύει 2.100 προβολές. Ναι, πρέπει να το πούμε. Είναι φοβερό νούμερο, έτσι. Για κάτι τόσο καινούριο που δεν το ξέρει ο κόσμος και ο κόσμος του Μαραθώνος, γιατί εδώ το RPN, αν πούμε ότι ήταν γνωστό, είναι γνωστό, είναι πολύ δυνατό εδώ στην περιοχή, το λέει και το όνομα, Ραφίνα Πικέρμι, στο Μαραθώνα τώρα γίνεται γνωστό περισσότερο και είναι εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολλές οι προβολές, είναι χιλιάδες. Και μην ξεχνάμε ότι την κάθε προβολή δεν τη βλέπουν μόνο ένας άνθρωπος. Είναι όπως το φύλλο της εφημερίδος. Δεν το διαβάζει ένας. Είναι κατά μέσο όρο 2-3 άνθρωποι. Δηλαδή μπορεί να γίνεται μια προβολή συνήθως από κινητά που τα βλέπουν περισσότερο και να το βλέπουν 2 συγχρόνως ή 3, μια ολόκληρη οικογένεια. Όχι, όχι, είναι εντυπωσιακός αριθμός όταν έσπασε το πράγμα των 2.000 προβολών και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Σίγουρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Δήμαρχο. Αυτό δείχνει κάτι, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Δείχνει κάτι, δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται και μάλιστα με τον τρόπο που το κάνετε εσείς έχει την ευκαιρία να το δει όποια ώρα θέλει. Ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, δείχνει κάποιος ένα δημοτικό συμβούλιο απευθείας. Μα εκείνη την ώρα πολλοί είναι ίσως που δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν. Άρα η ευκαιρία δίνεται αν αυτό θα αναρτηθεί στο ίντερνετ και επομένως μπορέσει να το δει οποιαδήποτε στιγμή. Μα αυτό είναι live που κάνουμε και αυτό, τώρα. Αυτό λέω, ότι το live από τη στιγμή που θα μείνει όμως και μετά θα δώσει την πάντα ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να το δει, γιατί θα το συζητήσει ο ένας με τον άλλο και επομένως είναι πολύ πιο εύκολο να το δουν. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το σωστότερο. Έτσι. On demand που λέμε. Ναι, ακριβώς. Και μένει και στα βίντεο δηλαδή. Ναι. Και βγαίνει και στα κινητά που το 80% του κόσμου μας βλέπουν από κινητά πλέον.
Ναι, έχουμε γίνει. Με το που ανοίγει δηλαδή το λογότυπο κλπ. Και τα πέντε άρθρα μετά βγαίνουν τα βίντεο κατευθείαν. Ναι, ναι. Και φαίνεται το τελευταίο. Το κινητό έχει γίνει η προέκταση του χεριού μας. Και επομένως από τη στιγμή που βγαίνει στο κινητό είναι έχει εύκολο. Έχει αντικαταστήσει και πάρα πολλές συσκευές του. Ναι. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Που αν και να αρχίσουμε να τις μετράμε δεν πάνε από 20. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να σας κάνουμε, είστε οπλισμένος με θάρρος. Δεν μου είπε ποτέ. Δεν μου είπε ποτέ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο βιογραφικό. Είστε Τριγλιανής καταγωγής. Θέλω να μας πείτε λίγο γιατί. Ναι, εγώ είμαι Τριγλιανής καταγωγής και από μητέρα και από πατέρα. Άρα. Βέρος. Θεωρούμε βέρος, όπως το λέτε εσείς, γέννημα θρέμα της Ραφίνας. Έτσι. Αν θέλετε να προχωρήσω παραπέρα. Για να γνωρίζει ο κόσμος, είμαι μαθηματικός, δεν διορίστηκα ποτέ γιατί η δική μου φιλοσοφία ήταν τέτοια ώστε να μείνω στην παράλληλη παιδεία που λέμε εμείς που έχουμε φροντιστήρια ή που κάνουμε φροντιστηριακά μαθήματα, στην παράλληλη παιδεία και επομένως με αυτό πορεύτηκα ολόκληρη ζωή, μια ζωή που μετά μπήκε σε κάποια στιγμή, το 1994, γιατί από τότε ενεργά ασχολούμαι, μπήκε ο Δήμος, έτσι. Η κοινότητα. Πώς αποφασίσατε να πολιτευθείτε? Όχι, ήταν Δήμος. Ήταν η Δήμος. Το 1994 ναι. Ήταν η πρώτη χρονιά που οι εκλογές, ας το πούμε, στη Ραφίνα γινόντουσαν στο Δήμο Ραφίνας και όχι στην κοινότητα Ραφίνας, έτσι. Ασχολιόσαστε από μικρό με τα κοινά ή ξαφνικά σας ήρθε το 1994 να ασχοληθείτε? Πώς σας ήρθε δηλαδή? Όταν αν θεωρήσουμε κοινά, και πιστεύω ότι είναι, το να ασχολείσαι με συλλόγους και αν θέλετε επειδή τότε τα πράγματα και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ήταν εντελώς διαφορετική και με οργανώσεις, εννοώ κομματικές, ναι, σίγουρα ασχολιόμουν με τα κοινά, απλώς δεν είχα εκτεθεί ποτέ σε εκλογές. Πρώτη φορά το έκανα το 1900. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Αυτή η ερώτηση που κάνατε, που έκανες, Κατερίνα, πάει και πιο πίσω. Δηλαδή, είναι πώς να μην ασχολείται. Γεννήθηκε μέσα σε αυτό. Όταν γεννιέσαι δηλαδή σε ένα σπίτι που ο συγκεκριμένος ο πατέρας του είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινότητας, άκουγε τα κοινά όλη την ώρα, έτσι. Γεννήθηκες, ζυμώθηκες. Ζυμωθήκατε με αυτά τα κοινά, με αυτές τις αξίες, της ενασχόλησης, της προσφοράς, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα, γιατί... Δεν είχατε και πολλές επιλογές γιατί, να μην ασχοληθείτε. Δεν ήταν, κοιτάξτε, θεωρώ είναι καθαρά θέμα επιλογής, έτσι. Τα βιώματα αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Απλώς, επειδή είχα την τύχη ο πατέρας μου να ασχολείται χρόνια κοινοτικός σύμβουλος και ο πρώτος μετά τη μεταπολίτευση δημοκρατικός, θα έλεγα, και δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της κοινότητας Ραφίνας, απλώς έχεις περισσότερα ακούσματα. Ίσως είναι πιο εύκολο τότε να καταλάβεις, εάν πράγματι θέλεις να ασχοληθείς με αυτό που ο κόσμος ονομάζει κοινά, και θα έλεγα κοινά πρώτης γραμμής, να με συγχωρούν οι φίλοι που είναι στους συλλόγους, αλλά θα έβαζα μια πρώτη γραμμή τους δημοτικούς, ας το πούμε, συμβούλους και μια δεύτερη γραμμή, αν θέλετε, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εξίσου σημαντικοί και προσφέρουν από μία θέση μέσα στο ΔΣ ενός συλλόγου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι θέλεις ή δεν θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά. Ναι. Άρα η πρώτη λοιπόν απόφαση ήταν το 1994, στις εκλογές εκείνες, είναι η πρώτη φορά που η Ραφίνα γίνεται δήμος, υποψήφιος δήμαρχος Ανδρέας Κεχαγιόγλου, εγώ ήμουν υποψήφιος, εκλέχθηκα και σε πάρα πολύ καλή θέση την πρώτη φορά που δοκίμασα και είχα και μια πρωτιά, αν θέλετε, μετέπειτα, με την έννοια ότι ήμουνα ο πρώτος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου εκείνη την εποχή. Μιλάω 95-98, η τετραετία 95-98. Άρχισε, θυμίζω, 1η Γενάρη, τελείωνε 31 Δεκέμβρη, ας το πούμε, στο τέλος της τετραετίας. Και επομένως πιστεύω ότι είναι μια πρωτιά που πρέπει να μου αναγνωριστεί. Ναι, σίγουρα. Έχει καταγραφεί στην ιστορία. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο για το βιογραφικό σας? Τεράστια εμπειρία. Όχι, από εκεί και πέρα το ξέρετε κι εσείς. Έτσι, έχετε άμεση σχέση ακούσουμε με την Τρικλία της Βυθινίας. Μάλιστα, δημοσιεύσατε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες. Θέλετε να μας πείτε πρώτο ξεκινήσουμε τα πολιτικά λίγο γι' αυτό, για το σχολείο? Να σας το πω.
με τον Δήμαρχο Μουδανιών σήμερα. Η Τρίγυλια ήταν μια κομμόπολη στην περιφέρεια Προύσας, που δίπλα της υπήρχε μια μεγαλύτερη, που ήταν Μουδανιά, τα οποία έχουν εξελιχθεί και σήμερα πολύ περισσότερο και υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Η Τρίγυλια με νόμους του τουρκικού κράτους έχει παραμείνει ένας χώρος, ένα χωριό παραδοσιακό και άρα υπάρχουν εκεί κάποιοι νόμοι που διέπουν την πολεοδομία, δεν είναι τόσο εύκολο να επεκταθεί. Άρα είναι ένα μέρος το οποίο βρίσκεται σήμερα με τον Καλλικράτη, θα λέγαμε, για να καταλάβουμε, ναι, περίπου, και αντίστοιχα, ναι, και, αντίστοιχα, ναι, και στην Τουρκία έχει γίνει αυτό το πράγμα. Επομένως υπάρχει ο Δήμαρχος Μουδανιών που έχει την ευθύνη και της Τρίγυλιας. Με τον Δήμαρχο έχουμε επαφές, μιλάμε συχνά πυκνά όποτε μας δίνεται η δυνατότητα. Προσπάθησε με πόρους από την εκεί περιφέρεια να ανακαινήσει το παλιό σχολείο της Τρίγυλιας. Όταν λέμε παλιό, είναι χτισμένο περίπου τη δεκαετία 1903 με 12. Πάνω από 100 χρόνια, λοιπόν. Ναι. Αυτό τα χρήματα τα βρήκε, έχει προχωρήσει την ανακαίνιση. Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Σύμβουλος αυτή την ανακαίνιση είναι το Πανεπιστήμιο της Προύσας, η αρχιτεκτονική δηλαδή σχολή. Μου είπε ότι θα σε καλέσω, Βασίλη, στα εγγένεια, όταν θα γίνουν. Περιμένει, γιατί χαρακτηριστικά αυτό μου έγραψε, ότι σε μήνυμα, όταν του είπα πότε ακριβώς θα είναι, μου είπε ότι όταν τελειώσει αυτή η πανδημία, γιατί είναι κάτι το οποίο μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο, όταν θα τελειώσει η πανδημία θα πάρουν και τη συγκεκριμένη απόφαση για να προχωρήσουν στην... Λογικό. Έτσι. Ωραία. Αλλά είναι, ναι, πολύ επιβλητικό, όπως είδατε. Καταπληκτικό. Είναι ένα κτίριο το οποίο ήταν μπροστά από την εποχή του. Φαίνεται. Και μόρφωσε, σπούδασε γενιές, αν θέλετε, Τρίγυλιανών, μέχρι βέβαια το 22 που έχουμε τα γνωστά γεγονότα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με τις ερωτήσεις. Ωραία. Άρα ξεκινάτε το 94 την ενεργή θητεία, ας πούμε, αυτό που είπατε, στην πρώτη γραμμή των κοινών. Μετά συνεχίστηκε μια πορεία ανελειπού σχεδόν, έτσι, παρουσίαση. Σχεδόν. Υπάρχουν μετά το μέσα εκεί δύο αναμετρήσεις όπου δεν κατέβηκα. Ναι. Αντίθετα, ήμουν υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Πάντως, είχατε μια συνεχή ενασχόληση παρουσία στα έδρανα μέχρι που φτάνει το 2014. Από το 2006 μέχρι σήμερα που μιλάμε. Μέχρι το 2014 αποφασίζετε να κατεβείτε ως αρχηγός συνδυασμού. Κατεβαίνετε, κερδίζετε τις εκλογές μαζί με τον κύριο Μπουρνού, τον σημερινό δήμαρχο, με τη συμφωνία που όλοι ξέρουμε, 2,5 και 2,5. Ξεκινάτε λοιπόν τη θητεία σας, διατελέσετε τη θητεία σας 2,5 χρόνια δήμαρχος Ραφίνας Πιτερμίου. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Πέστε μου πόσο ικανοποιημένος είστε αυτή τη στιγμή για το έργο σας τότε, αυτά τα 2,5 χρόνια. Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα 2,5 χρόνια. Εγώ το αθροίζω. Είναι 2,5 και 2,5. Είναι 5 χρόνια. Και γιατί είναι 5 χρόνια? Διότι με την ειλικρίνεια που πρέπει να μιλάει ένας τοπικός πολιτικός στους συντοπίτες του, στις εκλογές του 2014 και εγώ αλλά και ο κύριος Μπουρνούς δηλώσαμε ότι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ήμασταν, καταρχήν, για να καταλάβει ο κόσμος, δύο διαφορετικές παρατάξεις οι οποίες συμπράξανε πριν τις εκλογές, έτσι, το ανακοίνωσαν πριν τις εκλογές, βγάλανε κοινές διακηρύξεις πριν τις εκλογές, ήταν περίπου ένας μήνας θα έλεγα, και είπαμε ότι θα βαδίσουμε όλη την περίοδο, όλη την πενταετία, έχοντας μοιρασμένη την Δημαρχία, αλλά παλεύοντας αυτά τα 5 χρόνια, να δώσουμε, αν θέλετε, στον τόπο την πνοή που του έλειπε. Είναι σημαντικό ότι είχατε πει όλα αυτά στον κόσμο. Βεβαίως, και σας ψήφισε. Τα ήξερε. Βεβαίως, ο κόσμος τα ήξερε πιο πριν. Ήξερε ποιος θα ήταν δήμαρχος στα 2,5 χρόνια. Ήξερε και το τήρησα επακριβώς ότι στα 2,5 χρόνια θα έπρεπε να παραιτηθώ
και να δώσω την θέση στον κύριο Μπουρνού. Εγώ το έπραξα αυτό ακριβώς με τη συμπλήρωση, αν θέλετε, των 2,5 ετών. Άρα, αν μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία έγιναν μέσα σε αυτή τη διάρκεια, αν θέλετε, των πέντε ετών. Διότι είναι πράγματα τα οποία πιστώνονται, αυτά που έχουν γίνει, και στον Βασίλη τον Πισεκίδη, αλλά και στον Βαγγέλη τον Μπουρνού. Λοιπόν, η πενταετία, λοιπόν. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ήταν μια πενταετία η οποία έδωσε πάρα πολλά έργα, έβαλε τις βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν πράγματα τα οποία ο τόπος μας, και μιλάω και για τη Ραφίνα και για το Πικέρμι, δεν τα είχε ξαναδεί. Μιλάτε για έργα υποδομής. Για έργα υποδομής, για έργα τα οποία έλειπαν από τον τόπο της Ραφίνας και ταυτόχρονα να πολεμάς σε ανοιχτά μέτωπα, όπως θα θεωρούσα ανοιχτό μέτωπο, την περίφημη και τόσο, αν θέλετε, βασανιστική, θα έλεγα, για αυτούς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, σχέση μεταξύ του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου και του οργανισμού Λίμενα. Μεγάλο κεφάλαιο, μια από τις ερωτήσεις. Ναι, θα το δούμε παρακάτω. Υπάρχουν και θέματα τα οποία, ναι, πραγματικά δεν είναι πολύ δύσκολο να βρεις λύσεις, έτσι. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την πορεία μετά το 14, δηλαδή από τη στιγμή που αναλαμβάνω, ναι, από τη στιγμή που αναλαμβάνω, θα ήθελα να σας ξαναβάλω στο κλίμα, να θυμηθείτε δηλαδή ότι αναλαμβάνουμε 1η Σεπτεμβρίου του 2014 με κυβέρνηση Σαμαρά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις σε 6 μήνες, έχουμε εκλογές τον Ιανουάριο, εκλέγεται, άλλαξαν οι υπουργοί και επιλέγει ο κόσμος την κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα καταλαβαίνετε, στις πρώτες, σας μιλάω για το πρώτο εξάμηνο, ναι, ναι, στις πρώτες διερευνητικές, θα έλεγα, επαφές ενός νέου δημάρχου, άσχετα αν ήξερε τα θέματα και ήταν χρόνια δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος κτλ. Αλλά στις πρώτες αυτές επαφές με την καινούργια ιδιότητα του Δημάρχου, έμπαινα στα υπουργικά γραφεία και δεν θα ξεχάσω ότι πολλές φορές υπουργοί, δεν θέλω τώρα να ονοματίσω, γιατί είναι και σήμερα υπουργοί. Όχι, αν θέλετε μπορείτε να τους πείτε. Είναι και σήμερα. Κοιτάξτε, ανθρώπινο αυτό που θα σας πω. Είναι. Δεν το θεω, αλλά να σου λέει συγγνώμη Δημάρχε και να παίρνει το τηλέφωνο και να μιλάει και να κανονίζει προεκλογική συνάντηση γιατί αντιμετώπισε και αυτός το θέμα της εκλογής του. Έτσι, βέβαια σας μιλάω για την περίοδο περίπου του Δεκεμβρίου, ναι, ναι, του 2014, που ξέρουμε ότι οι εκλογές είναι μέσα Γενάρη, ας το πούμε, του 2015. Άρα είναι ένα δύσκολο πράγμα. Είναι ένα δύσκολο πράγμα. Αλλά και είναι χαμένος χρόνος για την αυτοδιοίκηση. Αλλά μετά και μετά το 2015 σας θυμίζω ότι υπάρχει το περίφημο δημοψήφισμα, ναι, υπάρχουν capital controls. Έχουν όλα μαζί στη θητεία σας. Σε εκείνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για όλα 14. Το 15 πια. Το 15. Τα capital controls σε σημείο και έχουμε πάρει και τις σχετικές αποφάσεις, ας πούμε, ως Δημοτικό Συμβούλιο τότε. Και βέβαια δεν είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετώπιζε μόνο ένας Δήμος. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου ήταν ένα γενικό, ας το πούμε, φαινόμενο. Ναι, για το δικό μου. Ότι ο κόσμος δεν είχε, αν θέλετε, που παίρναμε ό,τι μας έδινε το ATM τότε το. Θυμόμαστε πολύ καλά. Ναι, το πενιχρό αυτό ποσό και έπρεπε να πληρώσει, για παράδειγμα, το νερό. Άρα έπρεπε και όλα αυτά τα πράγματα να πάνε προς τα πίσω. Υπήρχε η αβεβαιότητα, αν θέλετε, ανάμεσά μας για το τι γίνεται, τι θα βγει από το δημοψήφισμα. Καινούργιες εκλογές, σας θυμίζω, Σεπτέμβριο του 2015. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινάμε, τα πράγματα στο πολιτικό, ας το πω, επίπεδο είναι τέτοια, ώστε να μην υπάρχει η αρχική αισιοδοξία, ας το πούμε, ξέρετε, να έχει κατά κάποιον τρόπο πέσει. Έχεις άλλα αλλά, ίσως, ναι, ίσως αντίστοιχα με την πανδημία. Να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση. Παρακαλώ. Με ποια κριτήρια διαλέξατε τα πρώτα 2,5 χρόνια και όχι τα δεύτερα?
Μετά να μην ξαναγυρνάτε πίσω. Να σας πω όμως, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι, για ό,τι με ρωτήσετε, εγώ θα είμαι πρόθυμος, είμαι πρόθυμος να απαντήσω. Έτσι. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει. Κοιτάξτε, ήταν μια λογική η οποία έλεγε ότι εκείνη την εποχή, ότι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος, πιο σίγουρα να το πω, έτσι το μετρούσαμε, ήταν ο Βασίλης ο Πιστικίδης. Και αυτή ήταν η λογική. Δεν υπήρχε, πώς να το πω, κανένα πρόβλημα ποιος θα είναι τα πρώτα 2,5 χρόνια και ποιος θα είναι τα δεύτερα 2,5. Ξέρετε, όπως λένε και στα παιχνίδια με τράπουλα, ότι πρώτα κερδίζεις το παιχνίδι και μετά βλέπεις τι κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει εμείς να κερδίσουμε το παιχνίδι. Απέδειξαν τα πράγματα ότι καλά κάναμε, κερδίθηκε το παιχνίδι. Σωστά. Με την έννοια των εκλογών. Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, ενώ λοιπόν ξεκινάμε με αυτό το τοπίο που ξαφνικά, αν θέλετε, είχε γκριζάρει, πιστεύω ότι αυτά τα 5 χρόνια, και αν μιλήσουμε διεξοδικά για διάφορα πράγματα τα οποία, τα οποία έχουμε πετύχει, θα δείτε ότι είναι τόσο πλούσια όσο ποτέ θα έλεγα στην τοπική μας ιστορία. Έτσι. Άρα μπήκαν αυτά τα 5 χρόνια, μπήκαν πραγματικά βάσεις για να προχωρήσουμε έτσι σε έναν Δήμο πιο σύγχρονο και πιο, πώς να το πω, φιλόξενο για τους κατοίκους του. Άρα αισθάνεστε καλά και είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο ότι έχει φύγει από ένα ρόλο τέτοιον ευθύνης στους συμπολίτες του, στη γη που γεννήθηκε εκείνος και η προγονή του και από τους πρώτους κατοίκους εδώ και νιώθετε αυτή τη στιγμή ικανοποίηση ότι ναι, προσφέρατε ναι, κυρία Μάρκο, στο διάστημα και με όλες τις δυσκολίες και σε αυτό το διάστημα που είχατε. Να σας πω κάτι. Πραγματικά, για αυτό το νιώθω, όχι μόνο για τα 2,5 χρόνια που ήμουν δήμαρχος και μετά γενικός γραμματέας, αλλά έχοντας, αν θέλετε, και ευθύνη για το πώς δουλεύει ο Δήμος, το νιώθω για όλα τα χρόνια που πέρασα από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι λειτουργήσα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δώσω το μάξιμουμ από αυτά που μπορούσα να δώσω. Από τις ευθύνες που είχατε και τις αρμοδιότητες. Ναι, ήταν απλά δημοτικός σύμβουλος, ναι. Ήταν αντιδήμαρχος, ήταν δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας, όπως συνέβη επί δημαρχίας Χριστόπουλος, που ήμουν δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας. Συμβαίνει σήμερα να είμαι δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας. Αυτό το οποίο μπορώ και πρέπει να δώσω, το δίνω μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι. Και αυτό με νοιάζει, το τι δίνει ο καθένας μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και πολύ λιγότερο, αν θέλετε, σε μια λογική συνεχών αναρτήσεων για πράγματα που συμβαίνει από πολλούς, για πράγματα τα οποία είναι για μένα μικρότερης σημασίας από ότι άλλα σημαντικότερα. Τώρα φωτογραφίζεις από τον κύριο Μπουρνό, αυτό που λέτε. Δεν φωτογραφίζω τον κύριο Μπουρνού, όχι, όχι. Φωτογραφίζω, αν θέλετε, πολλούς, απλώς δεν θέλω να μπω σε ονόματα, που για το παραμικρό, έτσι, μπορείτε να δείτε καθημερινές ή και περισσότερο από μία ανάρτηση την ημέρα, έτσι, για το που βρίσκονται, τι κάνουν, τι δείχνουν. Σας ενδιαφέρει η ουσία της φοράς. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να γίνεται και επικοινωνία με τον κόσμο. Και καλώς ή κακώς, μέσω διαδικτύου γίνεται η επικοινωνία, όπως γίνεται και εμάς αυτή τη στιγμή. Και σας βλέπει ο κόσμος που σας βλέπει. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτό τον τρόπο. Εντάξει, να επικοινωνούν. Αυτό που είπε στην αρχή, ο καθένας επιλέγει. Καλά, ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, εγώ το είπα, κυρία Θράση, εγώ το είπα ως επιλογή. Και το τι επιλέγω εγώ. Και είπα ότι δεν επιλέγω αυτό. Ναι. Έτσι, δεν επιλέγω αυτό. Να πούμε, μια και το, για να το κλείσουμε αυτό, κάποια έργα να αναφερθούν που γίνανε αυτή την πενταετία, ανεκτικά, φαίνεται, βλέπω φαίνεται. Ναι, βεβαίως, έφερα γιατί ήταν αναγκαίο ναι. Να το φέρω, δηλαδή δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε διάφορα πράγματα. Καταρχήν, εδώ και έχω... Εδώ έχω ένα κατάλογο. Τώρα το βλέπει και ο κόσμος. Ένα χρόνο μπορώ να βάλω και φωτογραφία. Κοιτάξτε, το έχετε βάλει. Από κάτω, σας έχω βάλει μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει εσείς.
Είναι από την προεκλογική μου συγκέντρωση στο Λασέρα και αυτός ο κατάλογος είναι ανιρτημένος εδώ στο... Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα σύνολο έργων το οποίο φτάνει στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, όταν μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχεις αυτά και προσέξτε, αυτό είναι ένα σύνολο έργων το οποίο είναι στα 15,5 εκατομμύρια, μιλά για τα 5 χρόνια πάλι. Ναι, έτσι, ναι, για αυτά, για αυτά είναι. Και το κάνω σαφές, γιατί άλλοι δεν το έχουν κάνει τόσο σαφές. Έτσι. Και μέσα σε αυτά δεν αναφέρομαι καθόλου σε χρήματα τα οποία έχουν έρθει ίσως και μέσα στην τελευταία, ας την πω, διετία περίπου, λόγω ενός τραγικού συμβάντος. Έχουμε την φοβερή πυρκαγιά του 2018 και από εκεί και πέρα, μετά από αυτό το τραγικό γεγονός που βρήκε την περιοχή μας, έχουμε μια σειρά επιχειρήσεων, αλλά και το ίδιο το κράτος, να προσφέρει, να χορηγεί, θα έλεγα, έτσι, χρήματα ή να κατασκευάζει διάφορα έργα. Δεν μιλάω λοιπόν για τέτοια πράγματα. Πολύ. Εδώ είναι καθαρά πράγματα, αυτοδιοικητικά, δηλαδή αυτά τα οποία αν έχεις μελέτες, αν τρέξεις στα Υπουργεία, αν συμμετέχεις στα διάφορα προγράμματα που ανοίγουν, μπορείς να πάρεις για το Δήμο σου. Και βέβαια δεν είναι αυτά τα χρήματα, έτσι, είναι έργα που έχουν γίνει χωρίς να υπολογίζουμε τους ιδίους πόρους του Δήμου. Δηλαδή τι ο Δήμος από μόνος του προσπάθησε να κάνει. Είναι αυτά τα οποία ήρθαν στο Δήμο. Έτσι, που ήρθαν στο Δήμο. Αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο πιο συνοπτικά, ναι. Επειδή ήδη έχουμε καλύψει 26 λεπτά. Α, ναι. Όχι, απλά στα γρήγορα να αναφέρω, μια που το είπατε. Όσο σύντομα μπορείτε. Πολύ σύντομα, έτσι. Μέσα εδώ, για παράδειγμα, τα 15,5 εκατομμύρια, δεν αναφέρεται το σημαντικότερο έργο, το οποίο το χειρίστηκα 2,5 χρόνια και έχει πολλά, αν θέλετε, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, που είναι η αποχέτευση. Δηλαδή δεν έχω συμπεριλάβει, δεν έχω αθροίσει σχεδόν 100 εκατομμύρια για το θέμα της αποχέτευσης στον Δήμο μας, που θα λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι θέμα να συζητώ, είναι να μην γνωρίζουν αυτοί που μας παρακολουθούν τι πρόβλημα είναι η αποχέτευση. Κι όμως φτάσαμε να μπορέσουμε να το λύσουμε. Να το λύσουμε και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ζηλευτός, δηλαδή οι συμφωνίες που από τότε έκανα με την τότε ηγεσία της ΕΙΔΑΠ και συνεχίζει, αν θέλετε, ο νυν δήμαρχος. Μιλάμε για κάποιο έργο το οποίο είναι πρωτοποριακό για όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι έτσι. Μόνο αυτό να είχατε να μιλήσω, γιατί μου είπατε επιγραμματικά όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δημοτική συγκοινωνία. Όλοι τρογόντουσαν για την δημοτική συγκοινωνία. Κανείς δεν το έβαλε το πράγμα στη βάση του. Και η βάση του ποια ήτανε? Η βάση του ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει μελέτη και έπρεπε να υπάρχει άδεια. Δηλαδή οι προηγούμενες δημοτικές συγκοινωνίες, γιατί και ο κύριος Αδαμόπουλος, τότε ο σκηνοτάρχης στο Πικέρμιο, και ο Ανδρέας Κεχαγιόγλου, και ήμουν μέσα στην ομάδα του, έτσι, προσπάθησαν και έκαναν στην Ραφίνα, ήτανε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, πειρατική, έτσι, δημοτική, άδεια, λοιπόν. Έτσι, δημοτική συγκοινωνία. Εδώ λοιπόν έχουμε δημοτική συγκοινωνία σήμερα στο Δήμο της Ραφίνας Πικερμίου, η οποία έχει άδεια, εξασφαλίστηκε πριν από οποιονδήποτε άλλον Δήμο εδώ στην περιοχή μας, έτσι, και ταυτόχρονα υπήρχε και η συμφωνία, σας θυμίζω, έχετε δει πια το αστικό λεωφορείο να έρχεται σε περιοχές της Ραφίνας, αλλά υπήρχε και αυτή η συμφωνία, ώστε να υπάρχει η επέκταση, ασφαλώς, μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη, ας την πω, πολλά, μια σειρά έργων, τα οποία έδωσαν στον αθλητισμό της Ραφίνας διαφορετική οντότητα. Πρώτο είναι ότι εξασφάλισα επί της δικής μου δημαρχίας την αύξηση σχεδόν κατά 60% του ποσού που θα διχορηγηθεί ο Δήμος, και έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα επί του οικοπαίδου που είχε αγοραστεί για το αθλητικό κέντρο στην οδό Αρίωνος. Έτσι, σήμερα το γήπεδο το έχει παραλάβει. Πια ο Δήμος, σας θυμίζω
ότι έγινε γήπεδο ποδοσφαίρου, ανακαινίστηκε στην περιοχή της Διόνυς το κλειστό γυμναστήριο, αλλά και το γήπεδο ποδοσφαίρου που έγινε. Σας θυμίζω με την μεγάλη χορηγία του Ευεργέτη, θα έλεγα, πολλών περιοχών, μεταξύ αυτών και της Ραφίνας, και τον ευχαριστούμε και τον ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, αν θέλετε, τον κύριο Θανάση Μαρτίνου, ώστε να μπορέσουμε το γήπεδο το παλιό που υπήρχε στο σανατόριο, στην Ταουπεντέλη, έτσι, να μπορέσουμε το κλειστό να το κάνουμε, να εξυπηρετηθούν διάφορα αθλήματα που δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά, όπως ήταν η ρυθμική, η πάλη, η ξυφασκία, έτσι, στο κλειστό, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και το ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου, ώστε να μπορούν να γίνονται προπονήσεις, να προπονούνται, ας το πούμε, ακαδημίες πιο πολύ εκεί, γιατί δεν είναι ένα γήπεδο κτλ. Με σωστές διαστάσεις. Δεν μπαίνω σε θέματα τώρα συντήρησης. Μην πω λεπτομέρειες, ούτε καν καθημερινότητας, ναι. γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Έχουμε τα θέματα. Ναι, όχι, γιατί... πολύ επιγραμματικά όπως σας λέω. Υπάρχουν θέματα κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, ξεκινήσαμε σε μια εντελώς διαφορετική και καθαρή βάση, αν θέλετε, το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Μπορέσαμε και πήγαμε και το καπί της Ραφίνας, αλλά και το καπί του Πικερμίου, σε αίθουσες οι οποίες ήταν τέτοιες ώστε να μπορέσει εκεί και πιο ευχάριστα να είναι για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούσαν, αλλά να μπορείς να κάνεις και μια εκδήλωση. Έτσι. Μπήκε ο Δήμος μας στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, το οποίο ΤΕΒΑ είναι για να μπορέσει να δώσει διάφορα, πώς να το πω, ψώνια, τρόφιμα σε οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη. Βεβαίως, που τα έδινε στο πάρκο. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο μπήκαμε, έτσι. Όχι, είναι και η περιφέρεια και η Δήμη της περιοχής. Στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ βρισκόμαστε, γιατί είμαι από αυτούς που το ξεκινήσαμε. Η Δήμη, μη σας αναφέρω όλους τους Δήμους, είναι όλη η Δήμη των Μεσογείων μέσα αυτούς και ο Δήμος της Ραφίνας. Σας θυμίζω τα βήματα προόδου που έγιναν και τα ένιωθα όταν γινόντουσαν οι εκθέσεις, την ευχαρίστηση, ένιωθα την ευχαρίστηση των πολιτών, όταν καταφέραμε και απελευθερώσαμε το κτίριο του πνευματικού κέντρου από τις λαμαρίνες του. Έχω και φωτογραφίες πώς ήταν ή πώς το παραλάβαμε και πώς είναι σήμερα. Μπόρεσε και έγινε, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο, έγινε μια πολιτιστική κυψέλη το πνευματικό κέντρο του Δήμου Ραφίνας, στεγάστηκε η βιβλιοθήκη επιτέλους σε ένα χώρο ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος εκεί που λειτουργεί σήμερα. Τρέξαμε και εξασφαλίσαμε διάφορα ποσά και εκεί στο πρώτο ποσό που εξασφάλισα από τον τότε αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο νυν Δήμαρχο Σαρωνικού, τον κύριο Φιλίππου, είχαμε και τη βοήθεια του κυρίου Μαρτίνου, ώστε να μπορέσει, και σήμερα βλέπετε ότι γίνονται εργασίες, να φτιαχτεί το αμφιθέατρο δίπλα ακριβώς από το πολιτιστικό κέντρο, ναι, το οποίο υπήρχε ως κέλυφος, αλλά μέσα δεν υπήρχε τίποτα, θα έπρεπε να γίνουν οι σχετικές εργασίες, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Να αποκτήσουμε λοιπόν ένα τέτοιο χώρο, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να ίσως να... Πρέπει να προχωρήσουμε μάλλον στις ερωτήσεις, κύριε Μαρκού. Έχετε εκεί πέρα πολύ μεγάλο κατάλογο. Είναι αυτά, εγώ μπορώ να τα... Τότε θα μου επιτρέψετε κάτι, μόνο μία συμπλήρωση. Στη διάρκεια λοιπόν αυτών των 5 ετών, κάναμε, και θα ήθελα να το τονίσω και να ακουστεί, γιατί όχι, γιατί ο Δήμος οφείλει να ευχαριστεί ανθρώπους που τον βοηθούν. Έγινε επίτιμος δημότης και ο κύριος Μαρτίνος, επίτιμος δημότης του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, και ο κύριος Μαρτίνος με τη σύζυγό του. Και, σας θυμίζω, έγινε επίτιμος δημότης και ο τότε Μητροπολίτης Προύσας, ο Ελπιδοφόρος, ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, με τον οποίο λόγω αυτής της επαφής, της τριλιανής καταγωγής μου, των επισκέψεων εκεί, η επαφή Δήμαρχος Ραφίνας, η συνεργασία που είχαμε ώστε να έρχεται στην πόλη μας και η φιλία,
Θα ήθελα να τονίσω ότι διατηρείται μέχρι σήμερα και έχουμε ένα πολύ σημαντικό λοιπόν επίτιμο δημότη. Να προχωρήσουμε, κύριε Μάρκο, με τις ερωτήσεις. Τώρα βέβαια είπατε πολλά πράγματα, μπορεί να έχετε ήδη απαντήσει σε κάποιες από τις επόμενες. Πώς πάνε κατά τη γνώμη σας τα πράγματα στο Δήμο Ραφίνας αυτά τα δύο χρόνια περίπου? Τώρα λες τα τελευταία. Ναι, μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να ρολάρουν, γιατί υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει προεργασία. Αναφερθήκαμε τόσο γρήγορα, ας το πούμε, που ξέρετε, κάποια πράγματα δεν τα αναφέραμε, ενώ θα έπρεπε ίσως να τα αναφέρουμε, γιατί ακόμα και σε τωρινές ανακοινώσεις του Δημάρχου... Ναι, θεωρείτε, γι' αυτό πήγα σε αυτή την ερώτηση τώρα. Στην ερώτησή σας απαντώ. Όχι, θεωρείτε ότι αυτά που είχατε βάλει στις βάσεις εσείς συνεχίζονται με ικανοποιητικό ρυθμό? Στην ερώτησή σας απαντώ. Για παράδειγμα, υπήρχε πρόσφατα ανακοίνωση για το θέμα του παιδικού σταθμού. Μα τα πρώτα χρήματα και το πηγαίνει. Τα πρώτα χρήματα και αν θέλετε και την ιδέα ακόμα θα έλεγα της δημιουργίας του παιδικού σταθμού στο Πικέρμη την είχα από την εποχή που ήμουν εγώ δήμαρχος. Εγώ κυνήγησα τα πρώτα χρήματα, εγώ έβγαλα τα πρώτα χρήματα. Έγινε βέβαια αναπροσαρμογή των χρημάτων ανάλογα, ξέρετε πώς πάνε οι μελέτες. Και σήμερα βλέπουμε, έτσι ανακοινώνει τουλάχιστον ο δήμαρχος, ότι προχωράνε αυτά τα έργα. Άρα λοιπόν υπάρχει μία από παλιά κίνηση, την οποία θα πρέπει να την προχωρήσει αυτή η σημερινή Δημοτική Αρχή. Προφανώς προσπαθεί να την προχωρήσει. Είτε άλλες φορές για μένα με ικανοποιητικό ρυθμό, άλλοτε με πολύ αργούς ρυθμούς. Όλα αυτά όμως, θα έλεγα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να ήμασταν περισσότερο, ας πούμε, ακριβείς, αν θέλετε, για τις ταχύτητες μιλάω και για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύεται, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε υπό κανονικά συνθήκες. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ τρεις άνθρωποι σε ένα στούντιο φημωμένοι για να μιλήσουμε, ας το πούμε, στον κόσμο. Άρα, δηλαδή, μου λέτε θέλω ότι να πω δεν ότι, να είστε θέλω πολύ να πω ότι δεν μπορώ να έχω την και αυστηρός κριτής, αλλά δεν έχω και τη γνώση που θα μπορούσα να είχα για κάποια πράγματα εάν ζούσαμε διαφορετικά. Κάνατε κανονικά συμβούλια, εννοείτε. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, αν θέλετε, τις δυνατότητες τις οποίες μπορούσε να έχει ένας σύμβουλος της αντιπολίτευσης, σας θυμίζω, ενώ... Υπονοείτε ότι νόμους, δεν ενημερώνεστε επαρκώς. Θα γίνει σαφές. Με τους νόμους τους οποίους υπάρχουν, ένας βουλευτής μπορεί να κινείται ελεύθερα, έχει την άδεια αυτή, να κινείται ελεύθερα και να κάνει το έργο του. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, σε αντίθεση, οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Εμένα, αν με πάρετε και μου πείτε για μια καταγγελία σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Δήμου, στον Τράφι, στις Μαρίκες, στο κόκκινο λιμανάκι, και τυχόν με σταματήσει ο αστυνομικός και του πω, ξέρεις, είμαι δημοτικός σύμβουλος και πάω να δω ό,τι είναι αυτό το οποίο μου έχει καταγγελθεί, θα φάμε κανονικά μια κλίση. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτω, κάτω από αυτές τις συνθήκες προσπαθούμε να κάνουμε αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό για κάποιους ανθρώπους που εύκολα απ' έξω από το χώρο πάντα. Σας κατηγορούν να πάθουν ότι δεν κάνετε καθόλου αντιπολίτευση. Έτσι, μπράβο. Ότι έχετε εξαφανιστεί. Εμένα προσωπικά. Και εσάς. Και άλλους. Τώρα μιλάμε για εσάς. Το λέω προσωπικά με ποια έννοια. Ναι, εγώ το έχω δει γενικότερα αυτό. Δεν έχω δει να αναφέρεται το συγκεκριμένο όνομα. Εσύ, Βασίλη Πιστηγίδη, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Έτσι. Δεν κάνετε καλά τη δουλειά. Ο κόσμος. Το μεταφέρω αυτά που λέει ο κόσμος. Εσάς να ρωτήσω. Εντάξει, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι, ο κόσμος λέει ότι ο Βασίλης ο Πιστηγίδης έχει εξαφανιστεί. Και δεν υπάρχει και δεν ακούγεται. Λέω, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Για να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έτσι, μπράβο. Για να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Άρα είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε δημότης, ο οποίος για να βγει έξω από το κατώφλι του σπιτιού του, στέλνει ένα μήνυμα ότι και εγώ ως δημοτικός σύμβουλος το ίδιο μήνυμα στέλνω. Άλιστα. Και δεν υπάρχουν τα γνωστά μηνύματα 1, 2, 3 μέχρι το 6. Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα το 7 το οποίο να λέει ότι μπορώ να πάω π.χ. στον Τράφι
γιατί έχω συγκεκριμένη καταγγελία από κάποιον και να ελέγξω κάποια πράγματα. Το Μάρτιο του 20. Ναι, από τον Ιούλιο του 19, μα είναι, το Μάρτιο του 20 τι που είναι, είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Είναι ένας χρόνος. Ναι, πριν από αυτό το χρόνο, μα ούτε ένα, και ένα λεπτό. Πριν από αυτό το χρόνο μου μιλάτε τι έγινε 10 μήνες. Ναι. Μου μιλάτε τι έγινε τους πρώτους 10 μήνες μετά τις εκλογές. Η προεκλογική εκστρατεία κάρφω και κυρία Τράση, κυρία Τράση, ας σοβαρευτούμε και σε αυτήν τη χώρα, αλλά και σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, όταν αναλαμβάνει 1η Σεπτέμβρη, άρα οι 10 μήνες που λέμε, γιατί οι εκλογές έγιναν Μάιο, οι 10 μήνες που λέμε είναι 7. Δηλαδή, εάν κάποιοι μας κατηγορούν εμένα και συνολικά την αντιπολίτευση για χαμηλούς τόνους, για 7 μήνες, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 19, ας το πούμε, μέχρι το αρχές του 20, ας πούμε, που έγινε το lockdown, άρα μας κατηγορούν για 7 μήνες, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό. Ναι, αλλά αν είναι τα πράγματα που δεν θα λέτε, τότε δεν θα υπήρξε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Θα προκαθίζονταν όλο αυτό το γεγονός. Γιατί εσείς βλέπετε, πέρα από τα τελευταία, έτσι, ότι γίνεται κάτι διαφορετικό και σε αυτό το επίπεδο. Γιατί εγώ βλέπω ότι το ίδιο πράγμα γίνεται και σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Σε πολλά πράγματα τα οποία είχαν σχέση, αν θέλετε, με τον COVID, γίνονται με συνενέσεις. Αλλά ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι εμείς, η κάθε δηλαδή δημοτική παράταξη σε έναν Δήμο, δεν είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με έδρα στη Βουλή. Άρα μην συγκρίνετε πράγματα. Είναι όμως μια μικρογραφία. Είναι μια μικρογραφία. Όχι, είναι πράγματα τα οποία είναι ανώμια. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος το κατανοεί. Δεν υπάρχει η δύναμη μιας τοπικής παράταξης ενός μικρού Δήμου. Δεν έχει την ίδια δύναμη με τη δύναμη που έχει ένα κόμμα της Βουλής. Αναλογικά σας λέω και εγώ, με ένα κόμμα της Βουλής. Σας εξήγησα ένα απλό πράγμα. Κατά πόσο ελεύθερα μπορώ εγώ να βγω από το σπίτι μου, να μπαινοβγαίνω στο Δήμο, αν θέλετε, που και εκεί πρέπει να ζητήσω ραντεβού από τον κάθε υπάλληλο για να μιλήσω, όπως και εσείς. Άρα λοιπόν, πόσο εύκολο είναι να κάνει τη δουλειά της αυτή η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους. Δεν είναι ανάγκη να γίνει με φυσική παρουσία. Έτσι ακριβώς λοιπόν, όπως μπορεί να γίνεται, αυτοί προσπαθούμε να ασκήσουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι εδώ να σας πω τη δική μου γνώμη και τη δική μου άποψη. Αν θέλετε να σας την πω εφόσον όταν κλείσουν οι κάμερες. Εγώ είμαι εδώ για να σας μεταφέρω αυτά που ακούω από τον κόσμο. Αυτό είναι ο ρόλος. Κοιτάξτε, δεν ο κόσμος σας πειράζει αυτό, το βλέπω. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα, λέει για εσάς. Κοιτάξτε, εγώ σας εξήγησα πως έχουν τα πράγματα. Ο καθένας παίρνει την άποψη την οποία θεωρεί πιο σοβαρή, αν θέλετε, ή πιο σωστή. Βεβαίως. Κάποιοι για τον Α ή Β λόγο μπορούν να θεωρούν ότι η αντιπολίτευση είναι υποτονική. Αυτοί οι κάποιοι, οι οποίοι καλό θα ήταν κάποια στιγμή πάντως όλα τα μέσα, να μιλάμε με ονόματα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχουν στην πίσω μεριά του μυαλού τους για να κατηγορούν κάποιους ανθρώπους. Γιατί και αυτό πρέπει να το δούμε. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ, είχα πάρει και τη συνέντευξη με τον κύριο Κάρλο. Τα ίδια πράγματα του είχα πει. Ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπουρνός παίζει μπάλα μόνος του. Έτσι του είχα πει και την έκφραση. Εγώ δεν σας είπα. Δεν το λέω μόνο σε εσάς. Ο κύριος Κάρλος κάνει κάποια πράγματα, κάνει κάποια οδηγορικά. Τέλος πάντων, αυτά που μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Βέβαια είναι και αυτοκινητιστής. Θα ξέρω τι θα μου πείτε. Και κυκλοφορεί, έτσι. Βλέπει κάποια πράγματα. Ο κύριος Κάρλος, κοιτάξτε. Ο καθένας, σας είπα προηγουμένως, ο καθένας έχει επιλέξει έναν δρόμο. Μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ο κύριος Κάρλος, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ο οποίος βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να αντιπολιτεύεται. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν και οι εκλογές, κυρία Τράση, και αν κάποιος αποδειχθεί από τα πράγματα ότι δεν είναι ικανός, είτε να είναι στη συμπολίτευση, είτε να είναι στην αντιπολίτευση, να γίνεται αυτή η λεγόμενη εναλλαγή, δημοκρατική εναλλαγή. Άρα λοιπόν, οψόμεθα στις εκλογές με όποιους έχουν αντιρρήσεις. Που πολύ θα ήθελα να ξέρω όμως, σας είπα και προηγουμένως, ποια είναι τα ελαττήρια πίσω από αυτά. Εγώ πάντως αντιλαμβάνομαι από την απάντησή σας ότι δεν βάζει δύο μέτρα και δύο σταθμά όπως το βάζω εγώ. Γιατί από τη στιγμή που είναι επιεικής στην κριτική του απέναντι στην συμπολίτευση, στη διοίκηση,
λόγω των ειδικών συνθηκών που ζούμε και σε μια εποχή που ένα χρόνο τώρα κοιτάμε πώς να επιβιώσουμε, τι θα γίνει με το πώς θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, πώς θα ζήσουμε τελικά, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όταν λοιπόν ξεκινάς μια αντιπολίτευση και την πας με αργούς ρυθμούς, λογικά θα μου πεις δεν είναι καινούργια, δεν τζίνεις περίοδο χάριτος, ήταν και πριν, εντάξει, αλλά δεν έχεις και τον χρόνο να αναπτύξεις την αντιπολίτευση στους λίγους μήνες που είπε, και μας χτυπάει αυτό που επαναλαμβάνω, ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι επικής, διότι αν έλεγε ότι όχι, ξέρω εγώ, θα έπρεπε να κάνει, να ήταν πολύ σκληρό στην κριτική του απέναντι στον κύριο Μπουρνού και στη διοίκηση, ότι θα έπρεπε να κάνουν αυτά και αυτά και αυτά και δεν τα κάνουν, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω αντιπολίτευση λόγω της πανδημίας, τότε είναι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή όμως είπε κάτι άλλο, νομίζω για μένα, να πω στο εισπράτω εγώ. Ο καθένας είδε στην απάντησή του, θα κρίνουν οι θεατές και οι δημότες Ραφίνας. Λοιπόν, είπε αυτό το πράγμα. Είναι η πανδημία. Εδώ τελειώνουν όλα. Ζούμε κάποιες ειδικές συνθήκες. Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Πάντως, κυρία Μάρκο, εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε περί επίοικιας. Εγώ δεν κρίνω με επίοικια κανέναν. Προσπαθώ. Έτσι, είμαι, αν θέλετε, με κακό μάτι. Απαντήσατε ότι. Είμαι κακό. Ή ας το πούμε, σώνει και καλά, επειδή είμαι αντιπολίτευση, όλα τα κάνει λάθος. Έτσι. Κρίνουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Με την δυνατότητα, λόγω αυτών των πρωτόγνωρων συνθήκων, με τις δυνατότητες που έχουμε. Και απλώς προσπάθησα να εξηγήσω στον κόσμο ότι όποιες δυνατότητες έχει εκείνος να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στο Δήμο της Ραφίνας, τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες έχει και ένας σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Έτσι. Ναι, μα αυτό είπα. Όταν είπα επικία, μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη. Εν πάση περιπτώσει όμως, είπα ότι δεν θα απαντούσατε έτσι ενδεχομένως αν δεν είχαμε την κρίση. Εγώ σας το ξανάπα. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει συμμετέχει σε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και οι εκλογές. Και ο καθένας κρίνεται σωστά ή λάθος. Γιατί δεν είναι. Και οι εκλογές, αν θέλετε, η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, και επομένως όποιος εκλέγεται είναι, πώς να το πω, άσπρος και αμόλυντος. Είναι ο καλός και ο άλλος είναι απαρατήρητος. Αλλά είναι μια κρυσάρα, είναι μια κρυσάρα του λαού που μπορεί σε πολλούς ανθρώπους να πει ότι ναι, έκανες καλό έργο, συνεχίζω και σου δίνω την εμπιστοσύνη μου, όχι, δεν απέδωσες αυτό που πρέπει, δεν σου δίνω, ας το πούμε, την εμπιστοσύνη. Νομίζετε πραγματικά τώρα, μέχρι το λέτε, γιατί δεν είναι σε νομίζω ότι πολύ το τραβήξαμε, δεν... Όχι, άλλο. Το πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό που είπατε τώρα, νομίζετε πραγματικά, με την εμπειρία σας την τεράστια, ότι κρίνεται μόνο από το έργο του ο κάθε δήμαρχος, που έχει διατελέσει δήμαρχος και δοκιμάζει εκ νέου, θεωρείτε ότι είναι αυτό μόνο το έργο, ότι όσοι έχουν κάνει έργο, τελεία, επανεκλέγονται, ότι είναι μόνο αυτά τα κριτήρια, γιατί όχι, εγώ από ό,τι έχω δει δεν είναι έτσι. Τα κριτήρια του κόσμου είναι πολλά και διαφορετικά. Δεν είναι λόγος τώρα να καθίσουμε να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, απλά, ένας δήμαρχος ο οποίος έχει προσφέρει αυτό που έχει προσφέρει, το ρωτήσατε κι εσείς προηγουμένως, αν έχει μείνει εκείνος ικανοποιημένος από τον εαυτό του, ο συνδυασμός, οι συνεργάτες του, τα έχει καλά με τον εαυτό του, θέλει να ξαναπροχωρήσει και ίσως ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έτσι να κρίνει και έτσι να ψηφίσει. Ωραία. Τι έγινε λοιπόν, ναι. Τι έγινε λοιπόν το 19. Τι έγινε το 19, πέστε μου. Κοιτάξτε, ήταν κάτι το οποίο, μιλάτε για τη συνεργασία τώρα, αν κατάλαβα καλά. Όχι, τι έγινε στις εκλογές του 19, δηλαδή η σχόλη έχει καταρχήσει. Ότι δεν υπήρχε... Δεν αποφασίσετε εκ νέου να πάτε με τον... Με τον ίδιο. Ναι, δεν, ναι, κοιτάξτε. Γιατί έγινε μια συμφωνία, ας το πούμε, το 14. Η συμφωνία αυτή τηρήθηκε και από τις δύο μεριές, θα έλεγα, μέχρι το τέλος της δημοτικής περίοδου, καθώς συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 19. Για να μπορέσει να συνεχιστεί μια συνεργασία, θα πρέπει και τα δύο μέρη να συμφωνούν, αν θέλετε, ότι αυτό το οποίο έγινε, μιλάω πια σε επίπεδο συνεργασίας, ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί. Έτσι, από την δική μας τη μεριά, σαν παράταξη, κρίναμε ότι δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Έτσι, Η δική σας παράταξη, η νέα αρχή λοιπόν. Βεβαίως, η νέα αρχή. Η άλλη πλευρά ήθελε.
Σύγχρονη πόλη. Και εκεί βεβαίως υπήρχαν, χωρίς να γνωρίζω, γιατί δεν γνωρίζω τα εσωτερικά τους, υπήρχαν αντιρρήσεις για αυτήν την συνεργασία, όπως υπήρχαν και από την από εδώ μεριά. Έτσι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν άρα, λοιπόν, να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω. Άλλο σας είπα, άλλο μου λέτε. Εγώ είπα ότι γνωρίζω ότι υπήρχαν στελέχη και στην άλλη παράταξη, γιατί με ρωτήσατε, τα οποία δεν συμφωνούσαν. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ήταν η πλειοψηφία ή η μειοψηφία. Ξέρετε έτσι, τα δικά σας. Ξέρω ότι υπήρχαν. Μάλιστα. Από τη μεριά λοιπόν τη δικιά μας κρίθηκε ότι δεν πρέπει να συνεργαστούμε, έτσι, ότι αυτή η συνεργασία απέβαινε, αν θέλετε, εις βάρος μας, μας έβαζε πολλά πράγματα να σκεφτόμαστε, δεν ήταν, ας το πούμε, η ιδανική, θα έλεγα, συνεργασία που είχαμε στο νου μας και θεωρούσαμε ότι είναι η στιγμή η παράταξη να προχωρήσει μόνη της. Αυτό συνέβη λοιπόν το 19 και έτσι βλέπετε δύο διαφορετικές παρατάξεις να κατεβαίνουν στις εκλογές και να παίρνει κάθε μία, αν θέλετε, τη θέση την οποία πήρα. Έγιναν είμαι στη θέση να γνωρίζω. Συγγνώμη, Κατερίνα μου, φεύγουμε τελείως. Ναι, ναι, όχι. Αλλά απλώς κοντεύουμε μια ώρα. Είμαι στα 50 λεπτά. Ωραία. Είμαι στη θέση να γνωρίζω κι εγώ, όπως θα δώσουμε και η Κατερίνα. Ήταν κοινό μυστικό ότι. Συγχωρέστε με, αλλά αυτοί που φορούν γυαλιά έχουν προβλήματα. Εγώ δεν μπορώ γυαλιά και μάσκες. Με τις μάσκες, ναι. Ότι είχαν γίνει πολλές προσπάθειες να ενωθείτε. Όσοι κατεβήκατε χωριστά, τελικά δεν έγινε κατορθωτό. Εντάξει, τώρα μπαίνετε. Εντάξει, απλά κάνετε μια... Όχι, γιατί όχι. Δεν έχω πρόβλημα να το συζητήσω μαζί σας. Πράγματι, αυτές οι εκλογές, οι τελευταίες δηλαδή που περάσαμε, θεωρώ ότι είχαν πολλούς συμμετέχοντες. Εννοώ σαν παρατάξεις. Έτσι. Έγινε πράγματι μια... Υπερβολικά πολλούς, έτσι, για τον πληθυσμό. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι, το είπα και προηγουμένως, ήταν πολλές οι παρατάξεις, έτσι. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας ότι αυτό θα έπρεπε κάπως να μπορέσουμε να το μαζέψουμε. Γίνανε λοιπόν κάποιες προσπάθειες με τους άλλους συνδυασμούς να μπορέσουμε να συνενωθούμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Δεν έγινε κατορθωτό, έτσι, και επομένως είχαμε τις εκλογές στη μορφή την οποία είδαμε τον Μάιο του 19. Έτσι. Καλό θα ήταν να είχε επιτύχει, να είχε πετύχει εκείνη η προσπάθεια. Η πλειοψηφία του κόσμου τότε νομίζω το επιζητούσε, δεν κατορθώθηκε. Τώρα τουλάχιστον έχετε καλή επικοινωνία ως αντιπολιτευτικές κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, εδώ θα να πω κάτι. Όταν λέμε για αντιπολιτευτικές παρατάξεις, εννοούμε τρεις. Ναι. Το λέω αυτό γιατί. Ναι, πρέπει να διευκρινίσω. Γιατί υπάρχει μία μειοψηφούσα παράταξη, που είναι η παράταξη του κυρίου Βασιλόπουλου, η οποία έγινε προσάρτημα του κυρίου Μπουρνού. Είναι στη δίκη. Έτσι. Η οποία, ναι. Σας λέω όμως, εγώ χρησιμοποίησα τη λέξη έγινε προσάρτημα. Είναι διότι... σκληρή λέξη αυτή που λέτε. Βεβαίως. Και γιατί τη λέω, διότι θα σας πω, ας μην το δέχεται κύριε Βασιλόπουλος. Έτσι κύριε Βασιλόπουλος προφανώς έχει τους δικούς του λόγους να μην το δέχεται και εγώ έχω τους δικούς μου λόγους να χρησιμοποιώ τη λέξη προσάρτημα. Και για να το δικαιολογήσω αυτή τη λέξη, θα σας παραπέμψω εσάς και όποιον μας ακολουθεί και μας παρακολουθεί μάλλον και θέλει να μάθει το γιατί το λέω, στην ανταλλαγή διαφόρων επιστολών και δηλώσεων μεταξύ του κυρίου Μπουρνού και του κυρίου Βασιλόπουλου λίγο πριν τις εκλογές. Ας δει πώς στόλιζε ο ένας τον άλλον και πώς ένα μαγικό ραβδί, έτσι, την επομένη των εκλογών τις έκανε συνεργάτες. Εάν λοιπόν τα δει αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι μάλλον θα συμφωνήσει ότι έγινε προσάρτημα και προσάρτημα γιατί ήταν η μικρότερη, έτσι, παράταξη. Άρα, οι σχέσεις οι δικές μας με την παράταξη του κυρίου Φαφούτη, με την παράταξη του κυρίου Χριστόπουλου που έφυγε και σήμερα ηγείται ο κύριος Κάρλος, έτσι, είναι πάρα πολύ καλές, σε πάρα πολύ καλό σημείο, έτσι, ώστε να μπορούμε να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, ώστε και σαν αντιπολίτευση, αν θέλετε, να μπορέσουμε να βάλουμε απέναντι στα δημοτικά συμβούλια στην πρόταση που έρχεται από την Δημοτική Αρχή, να βάλουμε τη σωστή
αντιπρόταση. Τώρα, επειδή το λέτε, θα σας το ρώταγα αργότερα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας παρακαλώ με κάθε ειλικρίνεια να μου πείτε τι έγινε ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών με τον κύριο Βασιλόπουλο. Τι έγινε με αυτή τη συμφωνία που υποτίθεται ότι όλοι οι αντιπολίτευση ανακατεβαίνατε. Πού τα χαλάσατε. Κάτι πατάρια λέγαν τότε, κάτι συναντήσεις. Δεν ξέρω. Είσαστε κι εσείς στις συναντήσεις αυτές. Συναντήσεις σε πατάρια δεν κάναμε. Έτσι. Ένα. Συναντήσεις σε πατάρια δεν κάναμε. Δεύτερον. 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 Οι συναντήσεις οι οποίες έγιναν εκείνη την εποχή μεταξύ του κυρίου Χριστόπουλου Φαφούτη και εμένα και Βασιλόπουλου, έτσι, έβαζαν αυτά τα θέματα που είπαμε και δείξαμε προηγουμένως, πώς θα μπορούσαν αυτές οι παρατάξεις να συγκλίνουν, στο να βγάλουν, αν θέλετε, να συγκλίνουν ώστε να βγει μια άλλη κοινή, ας την πω, μεγαλύτερη, πιο συμμαχική παράταξη, έτσι. Αυτές δεν ευωδόθηκαν. Αυτοί γιατί συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε γιατί βρίσκονται απέναντι, αν θέλετε, από το συνδυασμό του κυρίου Μπουρνού. Και συνεχίσαμε να ήμασταν απέναντι. Σας θυμίζω ότι μεταξύ των δύο Κυριακών και εγώ και ο κύριος Χριστόπουλος βγήκαμε σαφέστατα και στηρίξαμε τον κύριο Φαφούτη. Ναι. Και στηρίξαμε σαφέστατα και στηρίξαμε τον κύριο Φαφούτη. Ανεβήκατε μάλιστα άρα, και στην και η άρα, βεβαίως. Ναι. Άρα κάποιος άλλος. Ο κύριος Βασιλόπουλος. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό σας λέω ότι δείτε τις επιστολές, λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, δείτε τις επιστολές και τις δηλώσεις τους. Μέσο έχετε, δόξα τω Θεώ, έχετε ένα τεράστιο αρχείο, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρείτε ποια ήταν τότε οι επιστολές που αντέλασαν μεταξύ τους, οι δηλώσεις, οι δύο που σας προανέφερα. Επομένως, αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στον κύριο Βασιλόπουλο τι συνέβη, έτσι, τι είδε. Εμείς σε αυτή τη θέση ήμασταν, σε αυτή τη θέση παραμείναμε σταθερά και μάλιστα δεν αφήσαμε μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, έτσι, να μείνουμε σιωπηλοί ακροατές των δρόμενων, μην τυχόν αύριο μεθαύριο συμβεί κάτι, έτσι, γυρματιδήμαρχοι όπως έγινε ο κύριος Βασιλόπουλος, βγήκαμε σαφώς, βγήκαμε σαφέστατα και δηλώσαμε τη θέση μας. Θεωρώ ότι είναι αυτό καθαρή. Τώρα το ζήτημα είναι, Κατερίνα, ότι είχαμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις Δήμου και Οργανισμού Λιμένος. Ναι, να το πούμε και αυτό. Και να το πούμε, αλλά ξέρεις, σκέφτομαι ότι μήπως, επειδή τώρα είχαμε, ήταν η πρώτη φορά που μιλάω, όπως είπαμε, και έπρεπε να αναφερθούμε σε αυτά σίγουρα που συνέβησαν, τα πολιτικά, μήπως και ο χρόνος τώρα έχει ήδη. Μπορούμε να πω ότι μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή πάλι, χωρίς το άγχος να αναφερθούμε πάλι στα προηγούμενα. Όχι, από τι γίνεται, θέλω να σας πω κάτι. Επειδή τα παρακολουθώ αυτά, όταν είναι κάτι πάνω από μια ώρα, δεν το βλέπω ακόμα. Ναι, αυτό λέω. Ότι μήπως πρέπει να μην σταματήσουμε τις ερωτήσεις και να κάνουμε μόνο μία, την εξής μία. Δηλαδή, τι θα γίνει το 23 και τι γιατί. Και να τον καλέσουμε μία μέρα, χωρίς το άγχος πια του τι είχε γίνει τότε που έπρεπε να αποθούν μια φορά για μένα, ναι. Και να μείνουμε στα θέματα τα άλλα του λιμανιού και όταν ας πούμε και η πανδημία κάπως χαλαρώσει και για την αντιπολίτευση. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Αλλά δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε για το 23. Πείτε μου τι θέλετε να πούμε λίγο για τα ποσοστά. Για τον οργανισμό λιμένα ή για το. Επιγραμματικά πείτε. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει σε μια εκπομπή άλλη για να μιλήσουμε. Ό,τι νομίζετε. Δεν. Είναι μεγάλο κεφάλαιο νομίζω. Θέλετε να πείτε μόνο μία φράση, κάτι, αλλά. Για τον οργανισμό λιμένα, στις σχέσεις. Για τον οργανισμό λιμένα, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει, άρα δεν μπορείς να πεις μόνο μια κουβέντα. Είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει, αν θέλετε, τον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορείς να μείνεις. Είναι πραγματικά τρελό, θα έλεγα, ένας τόσο μικρός Δήμος με ένα εξίσου μικρό κέντρο, όπως είναι το κέντρο της Ραφίνας, τελικά να ζει στους ρυθμούς που υπαγορεύει το λιμάνι, το οποίο λιμάνι το διοικεί, όχι βέβαια το ΔΣ του οργανισμού λιμένα, αλλά το διοικούν κάποιοι άλλοι, είτε λέγεται ΤΑΙΠΕΔ, είτε λέγεται Υπουργείο Ναυτιλίας. Ζει αυτή η πόλη. Πρέπει να φτάσουμε κάποτε σε μία, πώς να το πω, συμφωνία, αν θέλετε,
με την διοίκηση, όποια μορφή έχει αυτή η διοίκηση, να μπορέσουμε να ζήσουμε αρμονικά. Έτσι, είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο, τι να πω, ας πούμε ότι μέχρι για αυτήν την μικρή, τη μικρή έκταση του Αγίου Νικόλα φτάσαμε να έχουμε έκτακτα δημοτικά συμβούλια, να έχουμε αποφάσεις τη μία στιγμή θετικές από το ΔΣ του οργανισμού και μετά από λίγο αρνητικές. Συμφωνείτε ότι διαφωνείτε παντού. Για ένα πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι, ούτε βρίσκεται λόγω υψομετρικών στο ίδιο επίπεδο του λιμανιού. Είναι πράγματι έτσι, θέματα τα οποία από τη μία φαίνονται μικρά, αλλά αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία με τις διοικήσεις του οργανισμού λιμένα. Και καμιά φορά σκέφτομαι, μήπως φταίει κάθε φορά, υπάρχουν δύο αν θέλετε παράγοντες, και το ΔΣ του οργανισμού, αλλά υπάρχει και όποιος δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο. Περισσότερο θα έλεγα δήμαρχος, γιατί ο δήμαρχος έρχεται, όποιος, ο εκάστοτε δήμαρχος έρχεται σε σχέση με τον οργανισμό λιμένα. Άρα πολλές φορές μπορεί να φταίει και αυτό το, πώς να το πω, αυτή η επαφή να μην είναι σωστή. Έτσι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο διευθύνων ή η διευθύνουσα του λιμανιού, ας το πούμε, να μην έχει τη χημεία να μπορεί να συνεργαστεί με τον δήμαρχο, αλλά πρέπει να την αποκτήσουν. Ναι. Και πρέπει να συνεργαστούν είτε σήμερα μιλώντας, είτε στο μέλλον, για να μπορέσει να βρει αυτά τα δύο πόλη που αποτελούν, ας το πούμε σήμερα, αυτό το δίπολο, να μπορέσουμε να έχουμε μια αρμονική σχέση. Να φύγουμε από τον οργανισμό λιμένα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πήρατε τόσο χαμηλό ποσοστό τις εκλογές? Τι πιστεύετε ότι έφτιαξε, κύριε Πιστεγίδη? Νομίζω το ποσοστό σας ήταν λίγο πιο πάνω από το 11%, έτσι? Ναι. Δεν ήταν υπερβολικά χαμηλό? Κοιτάξτε, όλοι οι συνδυασμοί, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, έτσι, κυμανθήκαμε σε αυτό το ποσοστό. Σας θυμίζω, ας πούμε, ότι η νέα αρχή πήρε 11, που είπατε, 11,4, 11,5, κάτι τέτοιο. 11,5% και κάπου 13,5% και 16,5% ήταν κοντά, οι άλλοι συνδυασμοί. Ναι, αυτό λοιπόν πάει να πει ότι υπήρχε βάση σε αυτό το οποίο συζητούσαμε και λέγαμε ότι προεκλογικά λέγαμε ότι θα έπρεπε να μπορέσουμε να βρούμε τον κοινό δρόμο αυτές οι τρεις παρατάξεις. Αυτό μου δείχνουν εμένα τα εκλογικά αποτελέσματα. Δηλαδή ότι αναγκάσαμε και χωρίσαμε κόσμο, ο οποίος κόσμος, ναι, δεν ήθελε να ψηφίσει την πλειοψηφούσα, αν θέλετε, παράταξη ή αυτή που απεδείχθη ότι πλειοψήφισε, ήθελε να ψηφίσει εμάς και μοιράστηκε. Μοιράστηκε στη λογική, ναι, και για τον Βασίλη θα πω ναι, και για τον Γιώργο τον Χριστόπουλο θα πω ναι, και για τον Δαμιανό τον Φαφούτη θα πω ναι, με διαφορετικά, αν θέλετε, μέλη της οικογένειας. Έτσι. Ταυτόχρονα, εγώ θεωρώ ότι είναι για μένα, ναι, μια που δεν το αναφέρετε εσείς, ότι είναι σημαντικό για μένα, ότι μέσα στη Ραφίνα η παράταξή μου ήταν η δεύτερη. Έτσι, αν δούμε μόνο στη Ραφίνα. 7,32%. Έτσι, καλά κάνετε και το θυμίζετε. Κάντε 7,32%. Μπερδεύετε πράγματα, ακούστε με. Μετά την πλειοψηφούσα παράταξη, η νέα αρχή ήταν η πρώτη παράταξη μέσα στη Ραφίνα. Όπως ξέρετε, έχουμε τις εκλογές σε δύο κοινότητες. Κατά τον εκλογικό νόμο. Ναι, ναι. Πικερμίου, ναι, και Ραφίνας. Ναι, στο Πικέρμι πήγαμε εκεί που λέτε εσείς, αλλά στην Ραφίνα ήμασταν η δεύτερη παράταξη. Έτσι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος αυτού του ποσοστού. Έτσι. Λοιπόν, συγκυβερνήσατε με τον κύριο Μπουρνού 2,5 χρόνια ο καθένας. Γιατί ο κύριο Μπουρνού πήρε τόσο μεγάλο ποσοστό και εσείς τόσο μικρό? Γιατί δεν πήρατε εσείς το ποσοστό του κύριου Μπουρνού και ο κύριο Μπουρνού? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Αλλά κάτι έγινε λάθος. Προφανώς. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι για ένα εκλογικό αποτέλεσμα όπως αυτό το οποίο ήρθε, έτσι, το βλέπεις και λες, μα όλα τα έκανα τέλεια
Άρα γιατί πήρε αυτό το αποτέλεσμα, προφανώς στην προεκλογική περίοδο θέλετε, κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ετών. Ίσως λοιπόν και εμείς σαν παράταξη, και εγώ βέβαια προσωπικά, κάποια πράγματα να τα είδαμε λάθος και αυτό να μεταφράστηκε έτσι. Ξεχνάτε όμως και κάτι άλλο. Ξεχνάτε ότι ένας δήμαρχος, να το πω σωστότερα, έτσι, ο οποίος βρίσκεται στη διοίκηση του Δήμου και μπορεί λόγω θέσης και εξυπηρετεί διάφορα πράγματα, έτσι, και αν αυτό ξέρει να το κάνει και καλά. Και να το επικοινωνεί και πολύ. Εσείς δεν είστε και καλός στην επικοινωνία. Εσείς δεν είστε καλός στην αντιστέτεια, λοιπόν. Εγώ τα λέω λαϊκά, θα μεταφράζω. Είναι και στην επικοινωνία. Να τα πω κι εγώ λαϊκά, να μου τα ρίχνετε ένα-ένα και να μπορώ να απαντώ. Να μπορώ να απαντώ, έτσι. Μην τα ρίχνετε όλα μαζί. Σας έλεγα λοιπόν ότι όταν κάποιος βρίσκεται στη θέση της διοίκησης και έχει το ταλέντο να αξιοποιεί πιο κοντά στις εκλογές διάφορα πράγματα, είναι σίγουρο ότι αυτό θα το μεταφράσει και σε ψήφο. Καθώς έτσι, αστερνά μέλλον, και ταυτόχρονα, μην ξεχνάτε, μια τεράστια προβολή, την οποία είχε ο κύριος... Λόγω της φωτιάς, μια τεράστια προβολή, την οποία είχε ο κύριος Μπουρνούς, την οποία δεν την είχανε είτε εγώ, είτε οι υπόλοιπες παρατάξεις όταν κατεβαίναμε στις εκλογές. Θυμίζω ότι αυτά τα γεγονότα, τα θλιβερά, είναι τον Ιούλιο του 2018 και οι εκλογές είναι σε λιγότερο από ένα χρόνο. Έτσι. Είναι σε Μάιο. Είναι Μάιο του 2019. Εξαφανίστηκε. Θέλω να σας πω. Ναι. Και ο κύριος Σκινάκης ήταν δήμαρχος Μαραθώνα. Ο κύριος Σκινάκης ήταν απούν. Αυτό λέω. Άρα, κάνε εδώ. Και ο κύριος Μπουρνός, έτσι εγώ κάνω το σύνδεγο του διαβόλου. Κοιτάξτε, δεν... Ο κύριος Μπουρνός το εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά, δηλαδή βγήκε μπροστά. Ήταν παντού. Ο κύριος Σκινάκης δεν ήταν πουθενά. Τώρα που μου θυμήσατε, του βγήκε και αυτό, τώρα που μου το θύμισες, και αυτό υπέρ. Όχι, μπορούσε, διότι είχε ένα συγκρίνει ο κόσμος. Είχε ένα συγκρίνει. Κοιτάξτε. Είχε να συγκρίνει, τι έγινε σίγουρα. Που ήταν Εγώ δεν θα πω. Και θα... Το μάτι νομίζω ότι είναι Σεραφίνα προς ο κόσμος. Εγώ δεν θα πω και δεν θα κρίνω το εκλογικό αποτέλεσμα που ήρθε στο Μαραθών. Αυτό είναι ένα διαφορετικό, αν θέλετε, κομμάτι. Εμείς οι... Οι παλιοί, αν θέλετε, αυτοδιοικητικοί, έτσι, και αυτοί που πραγματικά πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, έχουν αυτή την ευγένεια να μην ασχολούνται με το τι γίνεται και να ερμηνεύουν εκλογικά αποτελέσματα άλλων δημοσίων. Προφανώς. Γι' αυτό λέω, εγώ δεν μπήκα εκεί. Όχι, εμένα με ρωτήσατε. Ναι, κάτι, με ρωτήσατε για συγκεκριμένο πράγμα και εγώ σας είπα. Και εγώ σας είπα. Πήρε προβολή λόγω της Πορκαλιάς, ο κ. Μπουρνός. Βεβαίως. Αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω, ο κ. Σκινάκης δεν πήρε και του γύρισε από πέρα. Αυτό σας λέω. Πάλι με πάτε εκεί, βλέπετε. Εγώ σας μιλώ για εδώ. Ναι, και σας αλλά λέω ότι... σε δύο δήμους. Εντάξει, το είπα. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Κοιτάξτε, όταν ο κύριος... Μου λέτε τώρα για τον κύριο Ψινάκη. Έτσι, δεν ήταν εδώ. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε. Ο κύριος, κοιτάξτε, ο κύριος Μπουρνούς ήταν εδώ, ναι. Έτσι, ήταν εδώ. Και όταν λοιπόν οι άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτή τη δυσχερέστατη θέση, ο κύριος Μπουρνούς είχε ένα μηχανισμό που ήταν ο Γενικός Γραμματέας, που λεγόταν Πιστικίδης, που ήταν ο Αντιδήμαρχος, που λεγόταν Παλπατζής, ο Αντιδήμαρχος που λεγόταν Χαχολάκης, οι δημοτικοί μας σύμβουλοι, οι οποίοι το στηρίζαμε και παλεύαμε για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν σκεφτόμασταν εκείνη τη στιγμή αν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε μαζί με τον κύριο Μπουρνού. Το μυαλό μας δεν βρισκόταν εκεί. Το μυαλό μας βρισκόταν πώς θα μπορέσουμε να μην χάσουμε την μικρότερη χορηγία που τότε άνθρωποι που πρέπει να τους ευχαριστήσουμε έτρεξαν να δώσουν πολύ από το υστέρημά τους σε εκείνον τον λογαριασμό. Άλλοι λόγω των... Τον ερανικό λογαριασμό. Ναι. Άνθρωποι λοιπόν από το υστέρημά τους που βάλανε στον ερανικό. Να τους δώσουμε οδηγίες. Έτσι, ή συλλόγους που επικοινωνούσαν μαζί μας. Ή διάφοροι σύλλογοι οι οποίοι μας πέραν τηλέφωνο να σας στείλουμε νερά, να σας στείλουμε το ένα, να σας στείλουμε το άλλο. Και όλους αυτούς έπρεπε να τους καθοδηγήσουμε. Και γιατί έπρεπε να τους καθοδηγήσουμε, κυρία Τράση? Γιατί όλοι θυμόντουσαν ότι θα πρέπει λόγω καλοκαιριού να στείλουν νερά.
εάν πραγματικά όλους αυτούς δεν τους συντονίζαμε, κάποιοι κάνανε αυτή τη δουλειά. Και βεβαίως οι υπάλληλοι του Δήμου, και είμαστε ευγνώμονες για αυτούς τους ανθρώπους, για το τι προσέφεραν τότε, αλλά και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς να κοιτάμε αν είμαστε από αυτή την παράταξη ή από εκείνη την παράταξη, λόγω της θέσης που βρισκόμασταν, έπρεπε να συμβάλλουμε ώστε να απαλύνουμε τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτό κάναμε. Δεν ξέρω λοιπόν αν στον κύριο Ψινάκη δούλεψαν έτσι τα πράγματα. Και εγώ σας λέω, μην με ανακατεύετε με άλλα. Εγώ σας μιλάω για εδώ. Αυτά όμως όλα, αυτά όμως όλα που γινόντουσαν, το βράδυ αν θέλετε στις ειδήσεις, δεν καλούσανε τον Χ αντιδήμαρχο ή γενικό γραμματέα του Δήμου Ραφίνας. Καλούσαν τον δήμαρχο να τους πει δύο λόγια. Αυτό λέγεται προβολή. Αυτό σας λέω. Αυτό. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Έπαιξε ρόλο αυτό, λέτε λοιπόν. Προφανώς έπαιξε ρόλο. Τι λέμε τώρα. Έτσι, προφανώς έπαιξε ρόλο. Γι' αυτό σας λέω. Μία τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Όχι, εγώ μόνο περιμένω αυτό που είπαμε για το 22. Πια γιατί είναι. Ναι, αυτό θα είναι το τελευταίο. Λοιπόν, μία πρώτη τελευταία ερώτηση. Κάποιοι. Μία εκλεγμένη από την παράταξή σας αποχώρησαν από την ορίζω. Γιατί, και μάλιστα πολύ αμέσως μετά τις εκλογές. Κάποιοι πολύ στενοί σας συνεργάτες που δεν εξελέγησαν. Και μάλιστα μιλάτε... κάποιοι από αυτούς λέγεται ότι μπορούν να κάνουν και κινήσεις δικές τους. Γνωρίζετε ποιοι είναι, δεν θέλω να πω ονόματα. Γιατί πιστεύετε, γιατί τα χαλάσανε. Πικραθήκαν που δεν εκλεγήκανε. Είναι πολλοί εκείνοι που γνωρίζεις. Είναι αρκετοί, είναι 2-3. Κοιτάξτε, δεν... Εγώ ξέρω πραγματικά και ξέρω ότι αυτό το νούμερο το οποίο λέτε θα πρέπει να διαιρεθεί δια του 3 για να μπορέσουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή ο εξής ένας. Επομένως έχω να σας πω ότι πολλές φορές η πικρία για την μη εκλογή ίσως να γίνεται κακός σύμβουλος ώστε να παίρνουμε αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι σήμερα που μιλάμε είναι 2021, οι εκλογές είναι το 2023, κάτω από ένα καινούριο εκλογικό νόμο, ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ακόμα στην Βουλή δεν έχει περάσει ώστε να ξέρουμε επατρικώς... Αυτό σας λέω. Περιμένουμε δεν έχει περάσει από την Βουλή, άρα αυτό το 21 που λέτε εσείς, που και εγώ το γνωρίζω ή το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν θα είναι 21 ή 23 ναι, ή 19. Ναι. Δεν ξέρω αν θα εκλέγεται ο Δήμαρχος με το 42, 43, 45%. Αν δεν ψηφιστεί, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έτσι. Άρα λοιπόν, θα δούμε ποιοι είναι οι καινούργιοι κανόνες του παιχνιδιού και τότε κατ' εμέ κάποιος σοβαρός άνθρωπος θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις, έτσι, και να βλέπει τι μπορεί να κάνει όταν έχει την διάθεση να βοηθήσει στα κοινά του τόπου. Θεωρώ ότι η εποχή είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, ότι δεν έχετε πάρει τις αποφάσεις. Δεν αποκλείεται κάτι και δεν έχετε πάρει τις αποφάσεις. Α, τι? Όσον αφορά την προσωπικά. Α, δεν μιλάτε για σας. Προσωπικά μιλάτε, είναι... Όχι, όλα αυτά τα οποία... Ένα λεπτό. Όλα αυτά τα οποία σας είπα, προφανώς συμπεριλαμβάνουν και εμένα. Συμπεριλαμβάνουν και εμένα, ναι. Οι εκλογές είναι το 2023, έτσι, δόξα τω Θεώ, αισθάνομαι ότι μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον τόπο. Ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσω στο μέλλον είναι κάτι το οποίο, πέρα από τη δική μου απόφαση, έτσι, είναι και θέμα συζήτησης με ανθρώπους τους οποίους εντός και εκτός παρατάξεως, αν θέλετε, για να είμαστε σαφείς, είπα εντός και εκτός παράταξης, που το συζητάς και αποφασίζεις. Έτσι. Ωραία. Τα αφήνετε όλα ανοιχτά πάντως ξανά. Προφανώς είναι ανοιχτά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε. Υγεία σας ευχαριστώ όλα. Πολύ. Υγεία σας ευχαριστώ πολύ. Σας εκμεταλλευτήκαμε δε και... δράτω με τις ευκαιρίες, μαζί με τις ευχαριστίες, έτσι, να σας πω ότι θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή, έτσι, χωρίς μεγάλη πίεση χρόνου, έτσι, χωρίς μεγάλη πίεση χρόνου, να πούμε και άλλα πράγματα, είτε έχουν σχέση με ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα που το δείξατε στην αρχή και λέγεται τρίκλια Βυθινίας Μικράς Ασίας, είτε και ένα άλλο επίσης αγαπημένο θέμα, το οποίο είναι τα αυτοδιοικητικά της Ραφίνας
και το μέλλον, αν θέλετε, αυτού εδώ του τόπου. Νομίζω υποσχόμαστε, όχι μία ακόμα, αλλά και εσύ. Ναι, είναι πραγματικά είναι μεγάλη απόλαυση. Να είστε καλά. Να συζητάει κάποιος μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Επίσης. Και στους αγαπητοί μου σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πιο πολύ θα μας δείτε αργότερα ή το βράδυ, γιατί είσαστε οι περισσότεροι στις παραλίες και στις αθλοπαιδιές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.